Κώστα, είστε η γενιά η οποία γαλούγησε το Γιάννη και το Θανάση, πάνω με αυτά που λένε. Νομίζω ότι και εσύ επηρεαστήκατε από την Εθνική το 87, όπως όλοι, και εκεί άλλαξε η μοίρα του ελληνικού μπάσκετ. Και από τότε έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα σαν χώρα στο μπάσκετ. Πού ήσουν εσύ εκείνο το βράδυ, αν μπορείς να θυμηθείς, πώς αντέδρασες στο βράδυ του τελικού και πώς σε επηρέασε στη ζωή σου. Δηλαδή, αν θεωρείς ότι αν δεν είχε γίνει αυτό, θα ήταν άλλη η ζωή σου, το σενάριο της ζωής σου. Χάρη σε αυτούς λοιπόν και εμείς αρχίσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Εκείνη τη βραδιά εγώ ήμουν 8 ετών. Βέρεια, γέννημα θέμα Βερίας, οπότε εκεί το γιόρτασα, εκεί γλέντισα και εγώ αυτόν τον τίτλο. Βγήκαμε στους δρόμους, με σημαίες, ξέρεις πώς ήταν, και την επόμενη μέρα κιόλας ξεφυτρώσαν οι μπασκέτες ως διαμαγείας. Έκτοτε ζούμε και αναπνέουμε για το τράφημα. Χαίρομαι που και εμείς βάλαμε το λιθαράκι μας λίγο στη συνέχιση αυτής της κληρονομιάς, αυτών των ανθρώπων. Και ο Γιάννης και ο Θανάσης, όπως και τα υπόλοιπα αδέρφια που έρχονται από πίσω, πήραν κάτι από εμάς και ξεκινήσαν και κάνουν κάτι πολύ μεγάλο δικό τους. Εσύ έπαιζες μπάσκετ πριν το 87? Όχι, ήμουν πολύ μικρός. Η αλήθεια είναι ότι οργανωμένα ξεκίνησα να ασχολούμαι στην ηλικία των 12 ετών. Μέχρι τότε έκανα άλλα τμήματα. Αλλά το μπάσκετ πάλι υπήρχε στην καθημερινότητά μου, είτε στο σχολείο είτε στο παρόν. Μια τελευταία ερώτηση: πιστεύεις ότι προσπάθειες όπως αυτή μπορούν να δώσουν υγιή ρυθμίσματα στον κόσμο? Γιατί διάγουμε μια εποχή που γενικά η νοοτροπία δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Κοιτάξτε, το σημαντικότερο είναι ότι βλέπουμε σε ένα γήπεδο 5.000 θέσεων, το οποίο φαντάζει πάρα πολύ μικρό κιόλας, το μισό να είναι γεμάτο παιδάκια. Αυτό ήταν το νόημα, φαντάζομαι, όλης αυτής της σημερινής γιορτής, γιατί η γιορτή είναι. Να μπορέσουμε να φέρουμε παιδιά σε αθλητικούς χώρους, να αγωγηθούν στο μπάσκετ συγκεκριμένα. Αλλά κατ' εμέ περιμένω προσπάθειες και από άλλα αθλήματα να κάνουν κάτι παρόμοιο, γιατί το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως ίσως, είναι τα παιδιά να βρίσκονται σε αθλητικούς χώρους. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.